Οι κυβερνητικές πολιτικές ως σήμερα, σταθερά και μεθοδικά, υποβαθμίζουν την ψυχική υγεία, όπως και τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα και τις δομές πρόληψης. Σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο, δίνεται χαριστική βολή στη δημόσια ψυχική υγεία και ανοίγεται ο δρόμος για την παράδοση της απεξάρτησης σε ιδιώτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το χτύπημα της απεξάρτησης ανοίγει το δρόμο για τη συμφιλίωση της κοινωνίας με το φαινόμενο των ναρκωτικών, καθώς και συνολικά των εξαρτήσεων. Είναι η άλλη όψη της ασύστολης προπαγάνδας αθώωσης των ουσιών, παραδείγματος χάρη της κάναβης. Εμείς οι γονείς βλέπουμε τα παιδιά μας να σφιχτιούν σε μια κοινωνία που τους κλέβει το όνειρο και δεν θα επιτρέψουμε να βρεθούν ευάλωτα και απροστάτευτα με διέξοδο τη φυγή. Έτσι, όπως αγωνιζόμαστε για την παιδεία τους, για ένα δημιουργικό σχολείο που να τους δίνει φτερά, έτσι αγωνιζόμαστε να τους παραδώσουμε μια κοινωνία με κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα συνολικά στην υγεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Διεκδικούμε πρόληψη, απεξάρτηση, κοινωνική επανένταξη, δημόσια και δωρεάν και με την ευθύνη του κράτους για όλους. Προγράμματα πρόληψης στα σχολεία, στις σχολές, στο στρατό, στους χώρους που εργάζεται και διασκεδάζει η νεολαία. Καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Όχι στο κλείσιμο του ΚΕΘΕΑ, όχι στην υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων και γενικά των δομών ψυχικής υγείας.